και των τριών μας και φυσικά εκεί θα ακούσουμε τους ειδικούς με θέμα καθαρά τον εμβολιασμό και ιδιαίτερα θα δώσουμε έμφαση, επιμένω, στην τρίτη δόση του εμβολιασμού και τη σημασία της και εκεί να ξεκαθαρίσουν και όποιες απορίες υπάρχουν από αυτούς οι οποίοι το σκέφτονται ακόμα για να μπορέσουν να εμβολιαστούν. Επίσης έχουμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να πλησιάσουμε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων πάντα με τη συμμετοχή των ειδικών στην ομάδα μας ώστε να δούμε εκεί που έχουμε τοπίσει είτε ηλικιακά, είτε μορφωτικά, είτε πολιτιστικά, είτε αν θέλετε και θρησκευτικά ομάδες ανθρώπων οι οποίοι δεν δίνουν εκείνα τα ποσοστά τα επιθυμητά στον εμβολιασμό, να τους πληροφορήσουμε, όχι κουνώντας το δάχτυλο, το ξεκαθαρίζω αυτό, να ξεκαθαρίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Το δάχτυλο δεν το κουνάμε στην κοινωνία, δεν το κουνάμε στους ανθρώπους οι οποίοι φοβόνται, οι οποίοι ανασφαλείς. Αυτούς τους λέμε και τους εκλιπαρούμε και τους λέμε προσπαθήστε να δείτε την πραγματικότητα με την απλή λογική και εμβολιαστείτε. Και κλείνω με μία κουβέντα που θα πω ότι το εμβόλιο, επειδή ακούω και διάφορες σκέψεις και θέσεις πάνω σε αυτό, δεν είναι το ελιξίριο της ζωής, δεν βρήκαμε ξαφνικά το ελιξίριο της ζωής, υπάρχουν και υποκείμενα νοσήματα στους εμβολιασμένους και γι' αυτό βλέπετε και κάποια προβλήματα που υπάρχουν σαν αφορά την νοσηρότητα των εμβολιασμένων, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και το τονίσω. Είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον εφιάλτη.